Το συνέδριο αυτό δεν θα παρακάμψει ούτε θα διαφορήσει για οτιδήποτε άλλες μελέτες και γνώμες επιστημονικές, εμπειρικές έχουν ή πρόκειται να εκφραστούν. Και η κατάληξη των συμπερασμάτων μας θα περιλαμβάνει όσα είναι ανθρωπίνως δυνατόν να πληροφορηθούμε και να συγκεντρώσουμε από αυτά που υπάρχουν, προϋπήρξαν ή που εξακολουθούν να γίνονται και θα γίνονται μέχρι την έκφραση, μέχρι την τελική κατάληξη των δικών μας συμπερασμάτων. Η διαφορά του από άλλα συνέδρια επίσης θα είναι ότι εμείς δεν έχουμε σκοπό, όπως το διευκρίνησε και όπως ο κ. Μητρόπουλος τόνισε, να το παρουσιάσουμε μόνο και να το παραδώσουμε τα συμπεράσματά μας. Θα τα παρακολουθήσουμε και θα διεκδικήσουμε, αφού πιστεύουμε στην κατάληξη των συμπερασμάτων, να συμπεριλαφθούν αυτά, να ληφθούν υπόψη από αυτούς που θα πάρουν αποφάσεις, και αν δεν τις παίρνουν θα τους πείσουμε και θα τους πιέσουμε να τις πάρουν, εφόσον είναι από κοινής αποδοχής προς τη σωστή κατεύθυνση. Να σας πω ότι ιδιαίτερα έχω εντυπωσιαστεί από όλους τους ομιλητές μέχρι τώρα. Είμαι βέβαιος ότι προτρέχω, όπως πάντα στη ζωή μου, αλλά προαισθάνομαι ότι το συνέδριο αυτό θα καλύψει μεγάλες ανάγκες και θα γράψει ιστορία. Και τελειώνω να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της πρωινής συνεδρίασης έλαβα μήνυμα προσωπικό, όχι μήνυμα, τηλεφώνημα από τον Πρωθυπουργό μας, Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος απολογήθηκε, ο άνθρωπος λες και δεν είχε άλλη δουλειά να κάνει, που δεν μπόρεσε να είναι σήμερα εδώ κοντά μας και να μας ευχηθεί καλή επιτυχία. Και μπορεί εσείς να είστε συνηθισμένοι να μιλάτε με πρωθυπουργούς και μάλιστα σε τέτοιες μέρες κρίσιμες όπως αυτή που περνάει ο τόπος μας αυτή την ώρα. Εγώ δεν είμαι. Δεν έχω μιλήσει ποτέ με πρωθυπουργό για ιδιωτικό θέμα. Δεν έχω γράψει γράμμα, εδώ το γράψαμε ένα γράμμα να έρθει στοιχείο, επειδή είναι και τα ελευθέρια και επειδή ο Σαμαράς χειοφέρνει και λιγάκι από τη γιαγιά του, τη Σκυλίτση και την Πενάκη και όλα αυτά, την Πινελόπη Δέλτα, άλλη και μεγάλη μορφή και αυτή. Βέβαια. Και συνήθως οι πρωθυπουργοί μου μιλάνε πριν γίνουν πρωθυπουργοί, και μου μιλάνε μετά πάλι αφού του γίνουνε. Δεν έχει τηλεφωνήθηκα με κανένα πρωθυπουργό, ούτε για δικό του θέμα, ούτε για δικό μου. Σε τρέχοντα, ναι, εν ενεργεία. Εντάξει, εγώ του το οφείλω αυτού του παιδιού και έτσι θα ήθελα να κλείσω με αυτό. Και να του ευχηθούμε καλή δύναμη να τα βγάλει πέρα, γιατί περνάει και αυτός μεγάλο κάβο. Μάντι, Παναγία μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.